Ξεκινάμε λοιπόν με κρυούς, να δούμε αυτές τις μέρες πώς θα είναι, γενεθλίων συνέχεια και σιγά σιγά νομίζω ότι κάπως θα αρχίσει να ελαφραίνει το εσωτερικό τοπίο, γιατί γενικά η κρύη βαρύνατε λίγο περισσότερο από το ξεκίνημα της χρονιάς και μετά. Τώρα κάπως θα αρχίσετε να συνέρχεστε, να ξαναβρίσκετε αυτά τα ψήγματα ελπίδας και αισιοδοξίας που γενικά ως ζώδιο τα έχετε, αλλά είναι μια περίοδος, ήταν μάλλον μια περίοδος αρκετά πιο βαριά. Αυτή την ελαφράδα θα τη βρείτε και στις σχέσεις. Σαφώς ο Απρίλιος θα σας δώσει πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτό που σας έδωσε ο Μάρτιος. Και αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα όμως είναι λίγο πιο θετική, είναι λίγο πιο γλυκιά. Άρα με αυτό στο μυαλό προσπαθήστε κι εσείς έτσι να το δουλέψετε, να είστε λίγο πιο αισιόδοξοι για τις ημέρες που θα έρθουν και κυρίως για τον άλλο μήνα που εξακολουθείτε φυσικά να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας.